Δήμαρχε, τι γίνεται? Καλό μεσημέρι, με βγάλατε από το συνέδριο. Είμαστε στην Αθήνα όλοι οι δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα και εξετάζουμε τα τραγικά προβλήματα της λειτουργίας των Δήμων, που το λειτουργικό κόστος και λόγω της ενέργειας και λόγω άλλων ζητημάτων έχει εκτιναχθεί στα ύψη, όπως επίσης και τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Δήμοι. Αλλά βγήκα για να μιλήσουμε. Καλά, συνέδριο Παρασκευή, δήμαρχε. Είναι δυνατόν? Εμείς είμαστε 365 μέρες το χρόνο μάχημοι. Δεν έχει Παρασκευή και και μάλιστα Παρασκευή μετά από αυτή την προκρισάρα τη χθεσινοβραδινή. Κανονικά εσείς θα έπρεπε να έχετε πάρει ρεπό από το συνέδριο. Ναι, κανονικά έπρεπε να ήμασταν στη Γάνδη να πανηγυρίζουμε εκεί με τα παλικάρια που εκπροσώπησαν και τη Θεσσαλονίκη και Πάξη αλλά και όλη την Ελλάδα. Δώσανε και εκατοντάδες πόντους στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας τη 15η θέση. Λοιπόν, και προσέφεραν και πολύ μεγάλη χαρά σε εκατομμύρια φιλάθλους του ΠΑΟΚ αλλά και άλλους φιλάθλους άλλων ομάδων. Γιατί πόσοι δήμαρχοι είστε εκεί μαζεμένοι? 325. Που φαντάζομαι έχει και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και Εξίδες εκεί, ε? Έχει από όλους. Μα εδώ στον Πειραιά στην Αθήνα δεν έχει πολλούς ΠΑΟΚτσίδες. Αν και έχει λίγους. Όχι, δημάρχους λέω. Που υποστηρίζει την ομάδα. Ναι. Να, τώρα και πιο μπροστά τι σας λέγανε, δημαρχέ? Ξέρουν ότι είστε ΠΑΟΚ, ξέρετε, λοιπόν. Τι λέγανε? Ναι, εγώ δεν το έχω κρύψει. Δεν είμαι από αυτούς που λένε είμαστε εθνική Ελλάδος και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι από την Τούμπα. Από μικρό παιδί είμαι κάθε φορά εκεί. Ήθελα να πάω στη Γάνδη, αλλά λόγω των υποχρεώσεων δεν μπόρεσα. Οι καλοί φίλαθλοι λέγανε, τώρα μου έδινε συγχαρητήρια ο δήμαρχος του Πειραιά που είναι ο Γιάννης ο Μόραλης, φίλος από τα παλιά. Και είναι στέλεχος του Ολυμπιακού. Του λέω, δουλέψαμε για όλη την Ελλάδα. Ναι, μου λέει, δώσατε και πόντους για την Ελλάδα και τέτοια και για τις ομάδες. Α, έτσι δηλαδή, μιλάμε υψηλό επίπεδο δηλαδή, όχι... Ξέρω εγώ, ήσασταν τυχεροί και τα λοιπά και δεν πήραν πέναλτι αυτοί, ξέρω εγώ, τους αντικρίσατε και τέτοια, δεν είχε, τέλεια. Πολλοί κόσμος αναγνώρισε ότι ο ΠΑΟΚ εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα και νομίζω ότι κάθε καλός φίλαθλος το αναγνωρίζει αυτό και όπως σωστά είπατε θα μπορούσε να είχε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι είχε και πολύ σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ εχθές, έτσι. Δεν ήταν πλήρης ο ΠΑΟΚ. Αν ήταν πλήρης θα μπορούσε να είναι και 3-0 και παραπάνω από το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, τώρα θεωρητικά, όχι θεωρητικά, το βλέπουμε και στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που παραδέχονται και λένε όλοι ότι έλειπαν οι τρεις πιο ποιοτικοί του παίχτες στο χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή από το κέντρο και μπροστά, ας πούμε. Και χωρίς αυτούς. Τα κατάφερε. Γι' αυτό λέω ότι οι απουσίες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο. Γιατί μπαίνει ο άλλος μέσα, δήμαρχε, και θέλει να τα δώσει όλα. Τον βλέπει όλη η γη εκείνη την ώρα. Θέλει να τα δώσει όλα, όποιος και να είναι. Ναι, βέβαια, εντάξει, όσο και να θέλει να τα δώσει όλα, οι κλάσεις και τα επίπεδα από ποδοσφαιριστή σε ποδοσφαιριστή διαφοροποιούνται. Για πείτε μας λίγο, πώς το είδε το ματσάκι χθες? Πού το είδατε βασικά και πώς το είδατε γενικότερα? Εδώ κάτω στην Αθήνα που ήμουνα, το είδα, το χάρηκα, το απόλαυσα. Εντάξει, λίγο φοβήθηκα εκεί μετά το 1-1. Γιατί όντως έπαιξε η Γάνδη, δεν είναι κακός, την υποτιμήσαμε και την υποτιμάνε κάποιοι. Δεν είναι μια ομάδα της σειράς. Έδειξε, είχε τεράστια κατοχή, τα ποσοστά κατοχής της μπάλας και κυκλοφορίας της μπάλας ήταν στα πόδια των παιχτών της Γάνδης. Αυτό. Αυτό έκανε και ευκαιρίες, δεν έκανε λάθη, ενώ η δική μας τέτοια και από τα στατιστικά αν δείτε έχουμε πολλά λάθη. Εντάξει, τα καταφέραμε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αν μπορέσουμε και συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτές οι βραδιές μεγαλώνουν τις ομάδες, κύριε Δήμαρχε. Ναι, βέβαια. Αυτές
αυτές οι βραδιές, πρέπει να περάσει καιρός για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτές οι βραδιές, οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, μεγαλώνουν τις ομάδες. Αυτές οι βραδιές και αυτοί οι αγώνες και αυτές οι νίκες φέρνουν κοντά στο ποδόσφαιρο καινούριο κόσμο, νέα παιδιά, φιλάθλους, με αντίληψη, με τέτοιο, για να μπορέσει να μπολιαστεί και το φιλάθλο πνεύμα και να φύγουμε από τις ακρότητες αυτονών οι οποίοι δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο, απλά εκτονώνονται και με κακό τρόπο στο ποδόσφαιρο. Ποιος παίκτης σας άρεσε χθες ή ποιοι παίκτες σας άρεσαν? Ο Βιερίνια για πολλούς λόγους και συναισθηματικούς, μια και γνωριζόμαστε και προσωπικά, έδειξε πόσο επάξια θεωρείται ο καλύτερος παίκτης των τελευταίων χρόνων που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ και τι ψυχή έχει. Άλλος, όλα τα παιδιά παίξανε με ψυχή, όλα τα παιδιά παίξανε πολύ καλά. Απλά αναφέρομαι στον Βιερίνια, γιατί και με τον τραυματισμό του και με τα αίματα που τα είδαμε όλοι και με τις δυσκολίες, όχι μόνο δεν το βάλε κάτω, αλλά έπαιξε ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Εσείς λέτε ότι θέλατε να είστε στα ευρωπαϊκά, πηγαίνετε έτσι, θα σας αρέσει να πηγαίνετε εκτός έδρας. Θεωρισμένες, στην Τούμπα δεν έχω χάσει αγώνα, όχι αλλά, μόνο για Τούμπα το ξέρω, για εκτός έδρας λέω, τα ευρωπαϊκά. Εκτός έδρας, ναι. Εκτός έδρας όταν μου δίνεται η ευκαιρία από τις υποχρεώσεις. Τώρα δηλαδή αν είναι κάποια κάποια περίοδο που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση και εξυπηρετεί το πρόγραμμα και υποχρεώσεις, θα πάρω και την κόρη μου και θα πάω. Όπως και στην Τούμπα είμαι τις περισσότερες φορές μαζί με την κόρη μου που την κουβαλάω στο ΠΑΟΚ από 4 χρονών. Και τώρα είναι 24. Ναι. Ποιο θέλετε τώρα στην επόμενη φάση από αυτές τις ομάδες που έχετε ακούσει, ας πούμε, που είναι υποψήφιες? Θέλω μην το γρουσουζέψουμε. Όποιοι, ό,τι τύχει να πούμε. Τώρα αυτές οι ομάδες, οι 7 ομάδες... Όλες τις έχει ο ΠΑΟΚ. Στην Ευρώπη τις έχει όλες. Αυτές οι 7 ομάδες είναι ομάδες κορυφής της Ευρώπης. Δεν είναι... Μην το λέμε ότι επειδή δεν είναι στο Champions League. Καταρχήν κάποιες από αυτές από το Champions League προέρχονται. Εντάξει, άρα πια δεν θα αποφύγει. Μία από αυτές θα κληρωθεί. Από τις μεγάλες ποια θέλετε, ας πούμε. Ρώμα θέλετε? Όχι, θα ήθελα να αποφύγω την Ιταλική. Λέστερ, την Αγγλική. Και την Αγγλική θέλω να την αποφύγουμε. Μαρσέη, την Γαλλική. Εντάξει, Μαρσέη. Έχει και Ελληνάκια εκεί, θα είναι ωραία φάση. Ωραία φάση θα είναι. Έχει και Ελληνάκια. Γιατί οι Σκανδιναβικές εκεί, οι Βόρειες, δεν είναι πιο βατές? Η μία είναι Νορβηγία, Μπότο Κλίμντ, η Σλάβια Πράγας. Έχει και την Φέγενορτ και την Αϊτχόφεν, Ολλανδική. Τώρα, εντάξει, δεν είμαι και ο απολύτως καλός γνώστης. Όχι, έτσι για πλάκα, ρε παιδί μου, να πούμε ότι ο Δήμαρχος έπεσε μέσα. Νομίζω αυτές οι Νορβηγικοί και οι τέτοια είναι πιο εύκολες για τον Πάγκε. Ναι, τώρα δεν θέλω να μπω στο πιο εύκολο και πιο δύσκολο, γιατί σας είπα ότι και οι 7 ομάδες είναι στην αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν είναι... Δεν μπορείς δηλαδή τώρα πλέον έτσι να πεις ότι αυτές είναι του χεριού του ΠΑΟΚ και είναι καλύτερη. Όχι. Δεν είναι καμία εύκολη και δεν είναι καμία από τις υποψήφιες εύκολη ομάδα. Αν με το καλό προκριθούμε, πάμε στους 4 της Ευρώπης. Έτσι. Και μετά τελικό στα Τύρανα, τα εξωτικά. Ναι, εκεί είναι. Δεν ξέρω τώρα, και αυτό μου έκανε εντύπωση. Πώς επιλέχτηκαν τα Τύρανα για τελικό ευρωπαϊκό? Έχουν κάνει μια γηπεδάρα εκεί τεράστια. Βέβαια, εκεί μαλώνουν μεταξύ τους. Θα δούμε. Αν είναι 100%, δεν είναι 100% σίγουρο ακόμα και τώρα που μιλάμε. Είτε έχουν ένα θέμα εκεί με το γήπεδο, αλλά έχουν κάνει μια γηπεδάρα εκεί γι' αυτό. Ναι. Καλά. Άμα πάμε με το καλό στο τελικό, θα γεμίσει όλο το γήπεδο εκεί. Θα σας ζητάνε όλοι οι δημότες σας να τους κανονίσετε εισιτήριο.
Έχουμε κάνει παλιά τρέλες με λεωφορείο, έχουμε πάει σε τελικούς μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αυτημερών πήγαμε ή σε τελικούς άλλους, Γιουγκοσλαβία. Στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι μαζί δεν ήμασταν αυτημερών που πήγαμε και γυρίσαμε. Μαζί ήμασταν, ναι, μαζί ήμασταν. Το 2005 πήραμε το χρυσό και γυρίσαμε. Ναι. Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τώρα αυτό το συνέδριο εκεί που είστε, τι ακριβώς είναι των δημάρχων όλων? Είναι όλοι οι δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, για να καταθέσουμε τις διαμαρτυρίες μας προς την κυβέρνηση, προς το κράτος, διότι έχει στραγγαλιστεί η τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν περικοπεί κονδύλια, έχουν εκτιναχτεί το λειτουργικό κόστος με την ενεργειακή κρίση, αλλά και για άλλους λόγους λόγω COVID. Παράδειγμα, εξαιτίας του COVID 2 χρόνια έχουμε 30% επιπλέον κόστος για πράγματα τα οποία δεν ξοδεύαμε, από τα απολυμαντικά, από τα καθαριστικά, από τα μέσα προστασίας, από το προσωπικό που πρέπει να δουλεύει με τηλεργασία από το σπίτι. Αυτά όλα είναι επιπλέον έξοδα που κανείς δεν τα έχει αντιμετωπίσει από την πλευρά του κράτους. Λόγω του κορονοϊού όλα πόρτες παράθυρα στα σχολεία είναι ανοιχτά μες στο χειμώνα, δουλεύουν στο φουλ 24 ώρες το 24ωρο, το φυσικό αέριο εκτινάχτηκε στα ύψη. Τώρα εξηγούσα τον αναπληρωτή υπουργό, γιατί αμφισβητούσε ότι πήγαμε 300% επάνω, και λέμε αφού είναι 100% μόνο η αύξηση στο φυσικό αέριο, λέω δεν είναι μόνο η τιμή, υπουργέ, είναι και η κατανάλωση, γιατί άλλη ποσότητα φυσικού αερίου καταναλώνεις για να θερμάνεις ένα σχολείο με κλειστές πόρτες και παράθυρα, και άλλη ποσότητα καταναλώνεις όταν είναι ακόμα από το πρωί μέχρι το βράδυ και όλη την ημέρα ανοιχτά και τα παράθυρα και οι πόρτες. Επιπλέον καθαρίστριες, επιπλέον προσωπικό, επιπλέον έξοδα. Και βέβαια πρέπει να καταλάβει το κράτος και το ελληνικό επιτέλους, όπως συμβαίνει σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη, ότι οι βασικές εξυπηρετήσεις πρέπει να γίνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στις άλλες χώρες και ειδικά στις σκανδιναβικές, την τοπική αυτοδιοίκηση εξυπηρετείται κατά 90% των υποθέσεών του ο κάθε πολίτης, ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε επαγγελματίας, ο συνταξιούχος, ο φοιτητής. Εδώ στην Ελλάδα ακόμα είμαστε το 12-13%. Μάλιστα. Και μάλιστα στην Ευρώπη έχουν βαθμολογία στα θέματα δημοκρατίας και ευημερίας και εξυπηρέτησης του πολίτη ανάλογα σε τι ποσοστό γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι χώρες που έχουν υψηλό ποσοστό εξυπηρέτησης, άμεσης εξυπηρέτησης στον πολίτη, θεωρούνται πρώτες σε θέματα δημοκρατίας και σε θέματα ευημερίας. Και σε θέματα βέβαια χτυπήματος της συναλλαγής, της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας. Πώς θα χτυπήσει την γραφειοκρατία, αν εσείς για οποιαδήποτε υπόθεσή σας πρέπει να κατεβαίνετε στην Αθήνα, ή ναι, για ένας επαγγελματίας ή ένας επιχειρηματίας για οποιαδήποτε επένδυσή του, για οποιοδήποτε έργο του, για οποιαδήποτε λειτουργία μιας καινούργιας επαγγελματικής δραστηριότητας, χρειάζεται να περάσει 10 φορές από τα υπουργεία και από τις υπηρεσίες και από τους οργανισμούς. Έτσι είναι. Μάλιστα. Αυτά, Δήμαρχε... αυτά τα πράγματα τα έχει μελετήσει και τα έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη πριν από 60-70 χρόνια μετά τον πόλεμο. Και εμείς ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Έτσι είναι. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ που μίλησε στο Λίμπερο. Να είσαι καλά. Να προλάβω να γυρίσω μέσα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.